Εκ μέρους του Ραγιάλ Ολύμπικ χαιρετίζουμε την απεργία. Στο Ραγιάλ περιφρουρήσαμε με επιτυχία από τις 6 ώρα το πρωί την είσοδο του ξενοδοχείου. Αποτρέψαμε τον εργοδότη να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό με εξτρατζίδες και πρακτικάριους. Και κρατήσαμε σταθερή την συμμετοχή στην απεργία. Μια απεργία που δούλεψε τις προηγούμενες ημέρες με συσκέψεις στα τμήματα και συζητήσεις με τους συναδέλφους πάνω σε τρία πράγματα. Την ενότητα που πρέπει να έχουμε, όχι μια ενότητα ψεύτικη όμως, αλλά πάνω στα σημαντικά προβλήματα που μας απασχολούν για τα εργασιακά και για τα κοινωνικά. Συζήτηση που είχε να κάνει με την προοπτική. Προοπτική που δεν είναι άλλη από αυτή του αγώνα. Οι συνάδελφοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν με την αποτυχία της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς. Και τρίτον με τη συζήτηση που είχε να κάνει με το ανέβασμα των προσδοκιών τους. Πολλοί συνάδελφοι, ειδικά οι νέοι, θεωρούν ότι τα δικαιώματά μας μετά από 10 χρόνια κρίσης είναι περίπου πολυτέλεια. Τελευταίο καιρό, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ακούμε στις ειδήσεις για εργατικά ατυχήματα συναδέλφων διανομέων, που πολλές φορές δυστυχώς καταλήγουν να είναι κατά τη χώρα. Και ποιος ξέρει πόσο ακόμα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν κάθε μέρα και δεν τα μαθαίνουν ποτέ. Η εργοδοσία προσπαθεί να περάσει την αντίληψη ότι γι' αυτό ευθύνεται η ίδια η κρίση της δουλειάς. Ότι είναι φυσιολογικό να πηγαίνουμε στη δουλειά και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σπίτι μας. Οι βασικές αιτίες των ατυχημάτων είναι η διαρκώς αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς, οι σπαστές και πολύ ωραίες βάρδιες, η κάλυψη μεγάλων αποστάσεων για την παράδοση των παραγγελιών, καθώς και η συσσωρευμένη κούρασή μας, μιας και πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να κάνουν τουλάχιστον δύο δουλειές για να τα πάρουν πέρα και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Λόγω των χαμηλών μισθών και των μισθείων, καθώς και των ελαστικών ωραρίων, να καθόμαστε να τρέχουμε για να πάμε όσο το δυνατόν περισσότερες παραγγελίες γίνεται για να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας με το φιλοδόρημα από τους πελάτες. Γνωρίζουμε καλά πως όσα προανέφερα συμβαίνουν σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου και έχουν εν γέννη αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Απλά όταν συνδυάζονται και με οδήγηση πάνω σε δύο ρόδες, είναι πολύ πιο εύκολο να οδηγήσουν σε ερατικό ατύχημα. Είναι συνήθιο από ό,τι φαίνεται οι ξενοδόχοι. Αυτοί οι μεγιστάνες, οι πάμπλουτοι που θησαυρίζουν από τη δική μας δουλειά να μην έχουν τα φώτια ούτε αυτοί όπως και οι υπηρέτες τους στο Υπουργείο Τουρισμού αλλά και αλλού να συναντήσουν τους απεργούς, να συναντήσουν τους μαχητές της ζωής, αυτούς που σήμερα διεκδικούν τα σύγχρονα δικαιώματά τους από τον ίδιο τον πλούτο που παράγουν. Μας συνάντησε λοιπόν ο διευθυντής εδώ του ΣΕΤΕ ως αρμόδιος για να μεταφέρει τα αιτήματα των εργαζομένων. Μάλιστα μετέφερε και μία άποψη που την ξέρουμε, βέβαια να την ξαναεπανέλαβε. Ότι είναι οι μοναδικοί εργοδότες στην Ελλάδα που για το καλό των εργαζομένων υπέγραψαν συμβάσεις στην περίοδο της κρίσης και δεν πήγε ο μισθός μας στα 500 ευρώ. Μας κάνανε και χάρη δηλαδή που σήμερα δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και θεωρούν ότι η ταξική συνεργασία, η ανοχή μας σε αυτό το πλούτο που αυτοί καρφώνονται σήμερα πρέπει να συνεχιστεί για να έχουμε δουλειά και τα λοιπά, τα γνωστά. Τους καταθέσαμε λοιπόν σε μεγάλα γράμματα αυτή τη φορά τα αιτήματά μας, γιατί φαίνεται ότι δεν τα διαβάζουν καλά ή δεν βλέπουν καλά. Τους βάλαμε και εδώ πέρα μια ωραία μόστρα για να τους δείξουμε και να βλέπει και ο κόσμος που παίρνει μέσα ότι είναι άθλοι και μας ξεζουμίζουν κάθε μέρα και τους υποσχεθήκαμε ότι εδώ στην Αττική τουλάχιστον όλοι τους πρέπει να ξεχάσουν κάθε επαμολογή επταήμερου και να ξεχάσουν κάθε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας. Και τους ξενοδόχους κέρδη και κλειδί και για τους εργάτες μίζερη ζωή. Για τους ξενοδόχους κέρδη και κλειδί και για τους εργατές μίζερη ζωή. Παρίς, εσένα, κρανάζει και γυρνά.
Πρέαχη, Φραγκέντη, του κεφαλαιοκράτη. Και η αντιπροσωπεία του συνδικάτου έκφρασε με κάθε τρόπο στον διευθυντή του ξενοδοχείου τη μαχητική απάντηση που δώσαμε όλοι σήμερα προς την κυβέρνηση και τους εργοδότες. Τους είπαμε και άλλη μία φορά ότι οι δουλέμποροι, αυτοί οι μεγιστάνες, οι πάμπλουτοι που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο μας και ρουφάνε τον υδρότα μας, το αίμα μας και τον πλούτο που παράγουμε, δεν θα έχουν ησυχία το επόμενο διάστημα. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί.